καλησμέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση, να είστε εδώ για να πούμε κάποια πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι με λυπεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εξηγήσουμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα. Θα ξεκινήσω με τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου μας, του κυρίου Δελιγιάννη. Θέλω να πω καταρχάς ότι στα 2 χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή είναι περισσότερα τα δελτία τα οποία έχει βγάλει ο Σύλλογος και τις περισσότερες φορές εναντίον του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής από ό,τι περίπου τα δελτία τύπου τα οποία έχει εκδώσει ο Δήμος. Είναι λίγο υπερβολικό το σχήμα, αλλά θέλω έτσι να χαρτογραφήσω κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το χθεσινό, γιατί είναι περισσότερο η σημερινή μας συζήτηση επεξηγηματική προς τους δημότες μας, γιατί αυτό είναι που προέχει. Η χθεσινή λοιπόν ανακοίνωση από τον Σύλλογο και οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων είχε να κάνει με το εκπληκτικό ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή θέλουν να καταργήσουν ούτε λίγο ούτε πολύ το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του Δήμου μας. Ουδέν ψευδέστερον τούτου και λυπάμαι γι' αυτό. Εξηγώ πολύ σύντομα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο που μας ακούει, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Η πληροφορική, το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης είναι ένα από τα βασικά και ζωτικά τμήματα του Δήμου μας. Αυτή την ώρα λειτουργεί με ένα άτομο. Είναι ο κύριος Δελιγιάννης ο ίδιος. Ο έτερος υπάλληλος είναι σε άδεια ετήσια λόγω του ότι έχει γεννήσει η σύζυγός του και έχει την άδεια την οποία δικαιούται. Ένα τμήμα λοιπόν ζωτικότατο, όχι μόνο για τις υπηρεσίες μηχανοργάνωσης του Δήμου μας, για τις κοινότητες όλου του Δήμου, από το Άγιο Γάλας μέχρι τα Μεστά, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, παράλληλα δε με τα σχολεία και πλήθος άλλων αντικειμένων και τα οποία είναι γεγονός πια ότι δεν προλαβαίνει. Ένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει. Αρκεί να σας πω ότι τα κοντέινερ τα οποία έχουν μπει στο 5ο Δημοτικό Σχολείο εδώ και πολλούς μήνες, οι προτζέκτορες και οι υπολογιστές δεν έχουν συνδεθεί και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, επειδή ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν προλαβαίνει και εγώ το κατανοώ. Να σας πω άλλα περιστατικά. Φανταστείτε τα χωριά μας, οι κοινότητες που πηγαίνουν οι αγροτικοί γιατροί για να γράψουν συνταγές και είναι χαλασμένοι οι υπολογιστές. Πηγαίνει λοιπόν ο αγροτικός γιατρός και φεύγει και περιμένουν οι δημότες μας, οι υπερήλικες, για να γράψουν τη συνταγή με τα φάρμακά τους που είναι αναγκαία για την ίδια τους τη ζωή και αυτό δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να γίνει εξαιτίας του ότι είναι οι υπολογιστές προβληματικοί, χαλασμένοι ή έχουν χαλάσει. Είναι πλήστα, δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε ότι από την ώρα που δεν υπάρχει δυνατότητα με κάποιον άλλο τρόπο να συμπληρωθούν οι θέσεις, γιατί και αυτό το οποίο επικαλούνται κατά διαστήματα ότι να διεκδικήσει ο Δήμος θέσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, μα το έχουμε κάνει και το γνωρίζουν. Και γιατί τελικά αφού το γνωρίζουν, το καταγγέλνουν? Γνωρίζει ο Γενικός Διευθυντής, με συγχωρείτε, ότι και πρόπερση έχουμε στήσει 22 θέσεις και πέρσι εξίσου το ίδιο. Έχουν εγκριθεί μόνο 2 και μάλιστα είναι άσχετες με τις ειδικότητες που έχουμε ζητήσει. Έτσι, για παράδειγμα, πρόπερση εγκρίθηκε νομίζω ένας ασθενίατρος. Φέτος, μάλλον πέρσι, είναι 2 αυτοδιοικητικοί, το τμήμα αυτοδιοίκησης έχουν τελειώσει και τα λοιπά, είναι 2 θέσεις. Και θέλετε να σας πω και κάτι, ακόμα και να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, αυτοί οι υπάλληλοι μπορεί να προσληφθούν σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια. Μέχρι τότε λοιπόν τι γίνεται? Τι είπαμε λοιπόν? Υπάρχουν 2 τρόποι. Οι μεν διοικητικές υπηρεσίες είναι εκείνες οι οποίες είναι αδύνατον να δοθούν εξωτερικά, όπως το δημοτολόγιο, το ληξιαρχείο και άλλα τα οποία δεν μπορούν να πάνε εξωτερικά. Υπάρχει όμως η δυνατότητα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως είναι τεχνικές,
όπως ένα τμήμα πληροφορικής, να ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια, η οποία θα ελέγχεται και θα προείσταται το αντίστοιχο τμήμα για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι η εξυπηρέτηση του Δημότου. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η επανάσταση, όταν από τη μία λένε δεν μπορούμε, από την άλλη ζητήστε κόσμο, το έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης και το διεκδικούμε συνεχώς. Και από την άλλη λέμε ότι θέλουμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να πάρουμε εξωτερική βοήθεια και το αρνούνται αυτό. Και βέβαια είναι απίστευτος ο τρόπος του λαϊκισμού και της δημαγωγίας από την πλευρά τους, όταν λένε ότι εμείς δεν αφορούμε τα δικαιώματα, το ξεπούλημα και τα λεφτά του Δημότη να πάνε σε ιδιώτες. Ποια χρήματα να πάνε σε ιδιώτες? Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε λοιπόν τον Δημότη ή δεν θέλουμε? Αυτό λοιπόν είναι το χθεσινό, έτσι πάλι ένα πυροτέχνημα, μια φωτοβολίδα, η οποία εξαπολύθηκε από τον σύλλογο, τον πρόεδρο και τον σύλλογο εργαζομένων. Θέλω να σας πω το εξής, έτσι, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή υποκλίνεται, σέβεται και ευγνωμονεί τη συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων του Δήμου μας, που εγώ γνωρίζω τελικά 2 χρόνια με την υποστελέχωση που υπάρχει, τι αγώνα καταβάλλουν. Και λέω τη λέξη υποκλίνομαι και υποκλεινόμεθα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν καθημερινή μάχη για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους δημότες μας. Εκείνους που δεν σέβομαι και δεν υποκλίνομαι είναι τους ελάχιστους, τους ολίγους, οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια ακολουθούν ένα δρόμο αγώνα εναντίον του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, δεν θέλουν να συνεργαστούν, τους λόγους τους γνωρίζουν εκείνοι, και βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, βραχυκλώνει ο κόσμος, δεν ξέρει τι να υποθέσει, και ούτε λίγο ούτε πολύ η Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο είναι κακοί δαίμονες, οι οποίοι θέλουν να ξεπουλήσουν πράγματα. Αλήθεια, τον Δημότη δεν τον υπολογίζουμε? Γιατί αυτό το οποίο είπα, το λέω και θα το λέω, πάνω από τους υπαλλήλους και πάνω από τις δημοτικές αρχές είναι οι δημότες μας. Κανείς δεν είναι πάνω από εκείνους. Επειδή λοιπόν, και θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα προς όλους εκείνους οι οποίοι σκέφτονται διάφορα, εγώ δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με παράλογες απαιτήσεις, με ένα πόλεμο ο οποίος τελικά βλάπτει τη δημοτική, βλάπτει τον Δήμο, δεν βλάπτει τη Δημοτική Αρχή. Και θέλω να σας πω και κάτι, επειδή ζούμε 2 χρόνια εξαιτίας απλής αναλογικής απίστευτης καταστάσεις. Ζούμε ένα πόλεμο και βέβαια νομίζω ότι κάποιοι θα προσεύχονται ή προσπαθούν ή το επιδιώκουν. Τι επιδιώκουν? Τη ανατροπή της Δημοτικής Αρχής. Αυτή τη Δημοτική Αρχή την επέλεξε ο κόσμος με μια συγκεκριμένη θητεία. Εμείς δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα και θα τον δώσουμε μέχρι τέλος. Και το ξαναλέω και το λέω προς κάθε κατεύθυνση, ρητά και κατηγορηματικά. Εμείς δεν εκπιεζόμαστε. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε ούτε με παράλογα θέματα, ούτε με διλήμματα, ούτε με εκβιασμούς. Είπα προηγουμένως και εξέφρασα το σεβασμό μου σε όλους εκείνους οι οποίοι δίνουν ένα καθημερινό αγώνα και μοχθούν. Εδώ έχω 2 έγγραφα από τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου μας. Και στα 2 έγγραφα, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποδέχεται και παραδέχεται ότι εξαιτίας υποστελέχωσης υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αναφέρει μέσα ότι πρέπει να διεκδικήσουμε μόνιμο προσωπικό. Μα το έχουμε κάνει. Αναφέρει επίσης ότι εξαιτίας υποστελέχωσης θα προκύψουν ζητήματα για τα οποία δεν θα φέρουν ευθύνη. Αυτό λέει. Άρα λοιπόν, ζητά από τον Δήμαρχο βοήθεια. Ζητά από τη Δημοτική Αρχή βοήθεια για τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό κάνει ο Δήμαρχος. Και επειδή το προηγούμενο έγγραφο είχε να κάνει με τους δανεικούς υπαλλήλους, έτσι χαρακτηρίστηκε η προσπάθεια η συγκεκριμένη, να εξηγήσουμε λοιπόν και αυτό στον κόσμο.
με τις τελευταίες μετακινήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, μα γιατί φεύγουν οι υπάλληλοι, γιατί φεύγουν? Μα το έχω πει. Δεν φεύγουν επειδή έχουν πρόβλημα με τον Δήμαρχο. Θέλουν να πάνε σε μια καλύτερη υπηρεσία, που να μην έχει την πίεση που έχει ο Δήμος. Γι' αυτό φεύγουν. Είναι κατανοητό. Σου λέει, αφού μπορώ εξαιτίας κινητικότητας, γιατί να μην το κάνω? Φεύγουν. Εξαιτίας λοιπόν και των τελευταίων μετακινήσεων, έχω κάθε μέρα τους διευθυντές των υπηρεσιών στο γραφείο μου. Και μου λένε, Δήμαρχε, εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε βοήθεια. Ψάχνει λοιπόν ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν έχει και κανένα συμφέρον από όλη αυτή την κατάσταση. Ούτε πολιτικό, ούτε άλλο. Ψάχνει λοιπόν να βοηθήσει. Επειδή υπάρχει εμπλοκή του αναπτυξιακού οργανισμού και βέβαια βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι η περιφέρεια προχωρά στο να κάνει αναπτυξιακό οργανισμό, έτσι, και εδώ οι ίδιοι προσκύμενοι φιλικά προς την ίδια κατεύθυνση εδώ έχουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και αυτό λοιπόν ο αναπτυξιακός οργανισμός, επειδή ακούστηκαν και πολλά, είναι να στελεχωθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα παρέξουν υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τον τόπο και τους ανθρώπους μας. Αυτό λοιπόν το οποίο είπαμε, μιας και δεν έχουμε αναπτυξιακό οργανισμό ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί μετά την πολεμική που έχουν ασκήσει οι μειοψηφίες, και ο ξαναλέω και πάλι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δεν θα βολέψει δικούς μας ανθρώπους. Θα έχει και κάποιες θέσεις εργασίας, πολιτική μηχανική, έτσι, από τα παιδιά μας, τους ανθρώπους μας, από τη ΧΗ ολόκληρη, γιατί όλοι οι ΧΗΟΣ είναι παιδιά μας, είναι δικοί μας άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν, οι 4-5-6, θα επανδρώσουν το συγκεκριμένο οργανισμό. Είπαμε λοιπόν, πάνω στην αγωνία να βοηθήσουμε τελικά τους προϊσταμένους, εάν μπορούμε μέσω άλλου αναπτυξιακού οργανισμού και με σύνομες διαδικασίες και με προκήρυξη, αν θέλετε, να πάρουμε 1, 2, 3 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οικονομολόγοι και μέσα βέβαια από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Μέσα από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες μας και εν τέλει τους δημότες μας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδανική υπάλληλη που ζητάει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή.